όνειμα ζωτά. Σχημαζομένου ελληνικού και κυπριακού λαού και υπέρ του εξελθήν εν μετανία ταχαίως εκ της κρίσεως και επιστρέψε εις τον Θεό των Πατέρων αυτών. Και που με αυτόν τον τρόπο για μία ακόμα φορά απέδειξες ότι πάνω από όλους και από όλα είναι η πίστη σου στον έναν και αληθινό Θεό, τον Θεό τον Πατέρα σου. Η σύναξη αυτή η αποψινή, η συνάντηση των επιταφείων, αποτελεί παλαιό έθος, παλαιό έθιμο της τοπικής μας κοινωνίας και δια του τρόπου αυτού εκφράζεται η ενότητα όλου του πιστού λαού, ο οποίος εν το προσώπο του τοπικού μας Επισκόπου, του Πατρός Θεοκλήτου, συγκροτεί την Εκκλησία της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Συναχθήκαμε μέσα στο κρύο, μια που η εφετινή άνοιξη ακόμα λέει να φανεί. Συναχθήκαμε κουβαλώντας ο καθής τους πόνους και τους κόπους της βιοπάλης. Συναχθήκαμε όντας εν αγώνη, μια που εδώ και πολύ καιρό η μικρή μας πατρίδα παλεύει για την αξιοπρέπειά της, για τα δίκαιά της, αλλά και για τη συνεχόμενη παρουσία της μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Για εμάς αγαπητοί αδελφοί τους Έλληνες Μακεδόνες, τους Ρωμιούς, είναι πολύ σημαντικό το ότι όλα σχεδόν τα πανηγύρια μας συγκροτούνται στο όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμα και αυτό το σύνταγμα της πατρίδας μας, το ισχύον, συγκροτήθηκε στο όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και αν το σύνταγμα και έτσι είναι εκφράζει την πίστη και τη συνείδηση του λαού, ο οποίος λαός είναι ο προστάτης και υπερασπιστής αυτού του συντάγματος, έτσι το Σύνταγμα δηλώνει με τον πιο πανηγυρικό και καταφανή τρόπο ότι όλοι εμείς που αποτελούμε τη μεγάλη πλειονοψηφία των Ελλήνων, Ορθοδόξων, πιστεύουμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε βαθιά και ακράδαντα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πολύ. Απλώς μια σκέψη, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα να κάνω βλέποντας αυτά τα παιδιά να σηκώνουν στους ώμους τους, τους όμορφους και καλέσθητους επιταφείους των τεσσάρων ενωριών της Ιεράς μας Μητροπόλεως και με αυτόν τον τρόπο να δίνουν σε εμάς ένα ηχηρό μήνυμα. Και ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνουν αυτοί οι νέοι? Είναι το μήνυμα ότι εμείς οι μεγαλύτεροι θα πρέπει αν όχι να αυξήσουμε αλλά να διατηρήσουμε αυτά που παρελάβαμε από τους προγόνους μας και τα οποία μας τα παρέδωσαν με πολύ αίμα και με πολύ υδρότα και με μεγάλη αγωνία. Δεν είναι εύκολο να δημιουργείς, αλλά εξίσου δεν είναι εύκολο και να διατηρείς. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να δώσουμε μία υπόσχεση ενώπιον του μεγάλου θανόντος και σε λίγες ημέρες Αναστάντος Ιησού Χριστού. Και η υπόσχεσή μας είναι ότι θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια για να κρατήσουμε το κύρος της Εκκλησίας μας υψηλά, αντιστεκόμενοι σε όλους αυτούς που ονειρεύονται με όνειρα θενιρνής νυχτός να ταπεινώσουν την Εκκλησία μας. Και παράλληλα, αυτή την ώρα, οφείλουμε ενώπιον του Θανόντος Ιησού Χριστού και σε τρεις ημέρες Αναστάντος, να δώσουμε πάλι μία ιερή υπόσχεση ότι
δεν θα μας νικήσει η απελπισία, την οποία θέλουν να σπείρουνε οι χοδρέμποροι των εθνών, που διαπραγματεύονται τις τύχες των λαών μέσα στα χρηματιστήρια. Δεν θα μας νικήσει η απελπισία, δεν θα γίνουμε ραγιάδες, δεν θα γίνουμε επέτες, αλλά θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε έντιμα και θα αποτινάξουμε από πάνω μας σαν λέπρα όλα αυτά τα οποία έφεραν τη μικρή μας πατρίδα σε αυτό το σημείο να γίνει περίγελος του κόσμου. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στα παιδιά και στις γενιές που έρχονται. Να παραδώσουμε πατρίδα χριστιανική και ορθόδοξη, ελεύθερη και αξιοπρεπής και δημιουργική. Τότε μόνο θα έχουν αξία οι συνάξεις αυτές και οι λιτανίες μας. Τότε θα έχουν αξία οι τίτλοι και οι τιμές που μας έδωσε η Εκκλησία, αλλά και ο λαός, τους αιρετούς εκπροσώπους του. Τότε θα έχουν αξία το να είμαστε άνθρωποι Έλληνες Ορθόδοξοι. Ο Γέρον Αυγουστίνος, ο μακαριστός επισκοπός μας, έλεγε κάποτε προφητικά ότι μπορεί να δώσετε στα παιδιά σας χρήματα και κτήματα και να τους δώσετε ανέσεις. Αν δεν τους δώσετε Χριστό και ελεύθερη πατρίδα, τότε θα έρθουν πάνω στο τάφο σας και θα σκαταραστούν και θα πούν: «Πατέρα, μάνα, εκκλησία, σχολείο, πολιτεία, μου έδωσες άνετες απολαβές υλικές, δεν μου έδωσες ελευθεριά, δεν μου έδωσες αξιοπρέπεια, δεν μου έδωσες αρετή, δεν μου έδωσες ιδανικά, ανάθεμά σε». Για να μην ακούσουμε το ανάθεμά σε από τις γενιές που έρχονται, ας επιστρέψουμε, αδελφοί μου, στα ιδανικά των γενεών που έφυγαν, στα ιδανικά των γενεών που υπέμειναν εδώ στη Μακεδονία 500 χρόνια σκλαβιάς, στα ιδανικά των γενεών που αντιμετώπισαν 2 παγκοσμίους πολέμους, στα ιδανικά των γενεών που αγωνίστηκαν στον Μακεδονικό αγώνα, στα ιδανικά των γενεών που αντιμετώπισαν εμφύλιο σπαραγμό, στα ιδανικά των γενεών που είδαν να αφαιμάσεται ο τόπος από τη μετανάστευση και που όμως αυτές οι γενναίες δεν λύγησαν. Και δεν λύγησαν γιατί τα μάτια τους και η καρδιά τους ήταν στον Χριστό και στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν να είναι το μήνυμα το σημερινό. Το μήνυμα της θρησκευτικής και εθνικής αφύπνισης. Να γυρίσουμε στα σπιτικά μας γεμάτοι από ελπίδα μέσα στην καρδιά. Την ελπίδα που μας δίνει η Ανάσταση του Κυρίου μας και γεμάτη με ιερές αποφάσεις. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να νικήσουμε όλες τις κρίσεις που μας έχουν υποτάξει. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στη Δύση και στην Ανατολή, σε όλους αυτούς που στάς σαν κοράκια περιμένουν να δουν την Ελλάδα σαν πτώμα για να την κατασπαράξουν. Έτσι μόνο, αδελφοί μου, θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε σαν άνθρωποι και σαν πρόσωπα. Μόνο όταν γυρίσουμε στα ιδανικά των Πατέρων, στον Χριστό και στην Ελλάδα. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, ο Πατήρ Θεόκλητος, μας αναμένει στον ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Χωροστάτησε σε όλη την ακολουθία, αλλά λόγω του ψύχους και επειδή είχε περάσει την ίωση αυτή που οι περισσότεροι από εσάς πέρασαν, για λόγους προφυλάξεως δεν βγήκε και περιμένει στον Άγιο Παντελεήμονα. Μου έδωσε την εντολή να μεταφέρω σε όλους σας τις πατρικές του ευχές και τις ευλογίες, ούτως ώστε ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη και υγεία, προκοπή και ευημερία, στην πόλη μας να δώσει ανθυφορία, στην Μακεδονία μας να δώσει αξιοπρέπεια, στην πατρίδα μας να της δώσει την χαρά να αποτινάξει σύντομα τον ζυγό στον οποίον έχει υποπέσει. Αδελφοί, χρόνια πολλά,
καλή Ανάσταση και με το καλό να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα του Χριστού σύντομα να γιορτάσουμε και την Ανάσταση της πατρίδας μας. Καλή Ανάσταση σε όλους.